Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι έχουμε καιρό να τα πούμε, διότι είναι πραγματικά τι να πει κανείς σήμερα και τι να πρωτοπεί. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, έχουμε περάσει μόλις τη δεκαετία, ζούμε όχι σε αυτό που λέγαμε κάποτε σε μια εκπομπή στο θέατρο του παραλόγου, όχι σε αυτό που λέγαμε σε μια άλλη εκπομπή, το μαύρο θέατρο της Πράγας, αλλά πήγαμε λιγάκι πιο πίσω, στα παραμύθια της Χαλιμάς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν τα παραμύθια της Χαλιμάς και η Χαλιμά της εξουσίας μας παραμυθιάζει και μας αποκοιμίζει και παρατείνει τη ζωή της με τον τρόπο αυτό η σημερινή πολιτική εξουσία, τότε τι άλλο να πει κανείς και τι άλλο ομοιότερο από αυτό το παράδειγμα που έφερα σήμερα. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι. Λέμε η εξουσία και όταν λέμε εξουσία μιλάμε για τα παραμύθια της εξουσίας, για να διατηρείται εκεί πάνω και να περνάει καλά και βέβαια εννοούμε, θα πούν πολλοί, τον Τσίπρα. Ποιον Τσίπρα? Το κακό εδράζεται στο μυαλό μας, στο ότι δεν καταλαβαίνουμε, στο ότι υφιστάμε τα πλήση εγκεφάλου, στο ότι σκεφτόμαστε έτσι όπως θέλουν οι άλλοι να σκεφτόμαστε, να κοροϊδευόμαστε, να παραμυθιαζόμαστε όπως είπα πριν και αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Και δεν παίζει ρόλο αν το μαγαζί γράφει Τσίπρας σήμερα ή αν έγραφε Σαμαράς εχθές ή αν έγραφε Καραμαλής προχθές ή τι θα γράφει αύριο. Το παιχνίδι, όσο εμείς είμαστε ευάλωτοι στο παραμύθι και στην υποταγή μας σε αυτή την τάξη πραγμάτων όπου μας δουλεύουν όλο μαζί το σύστημα, οι ωφελημένοι, οι άρπαγες, οι βολεμένοι, οι πονηροί, όλοι αυτοί, και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε και προσανατολιζόμαστε αναλόγως με αυτούς, όχι αναλόγως με εμάς, είμαστε και λιγάκι άξιοι της μοίρας μας και δεν αντέχουμε ούτε σε μία επανάσταση, ούτε μία επανάσταση να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι, αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε ακριβώς να ζωγραφίσω την πραγματικότητα αυτή, την οποία καθημερινά τη βλέπουμε όλοι, αλλά κάπως ίσως αφηρημένα για να περνάνε πολλά πράγματα στον ντούκο, να επαναλαμβάνονται, να κυλάει ο χρόνος. Και όταν ο χρόνος κυλάει έτσι, ο λαός κατρακυλάει. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει όλο αυτό τον καιρό. Όλοι αυτοί οι βολεμένοι άνθρωποι έχουν ψώνια με την εξουσία, με το μεγαλείο, με τα αερόπλανα, με τα τραπέζια, με τις δηλώσεις, με τις συνεντεύξεις, με τα πήγαινε έλα στα χειραψίες, φωτογραφίες, αφιερώματα και τέτοια, το διασκεδάζουν, ενώ μια χώρα ολόκληρη, τούτη χώρα η δύσμυρη, και ένας λαός κατρακυλάει και στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις αξίες της. Όλα ισοπεδώνονται, όλα. Πληθυσμιακά πάμε πίσω, σβήνουμε. Τελειώνουμε, όπως είπε κάποτε ένας Τούρκος. Δηλαδή μας τελειώσανε. Πνευματικά, αξιακά, αντίο. Το ποδόσφαιρο, οι ομοφιλόφιλοι, η τηλεόραση, οι τηλεπερσόνες, οι τραγουδίστριες, η χάχα, όλοι αυτοί περνάνε καλά. Και εμείς είμαστε τα θύματα. Οι άνεργοι, οι πληρώνοντες φόρο, οι πληρώνοντες τμήματα από την δικαιοσύνη, από την τροχέα, από. Διότι τα έχουν ισοπεδώσει όλα και τα έχουν φέρει στα μέτρα τους. Τα έχουν φέρει όλα στα μέτρα τους. Αυτή η ομίγυρη που τους περιβάλλει πάντα και οι γενοτοποίοι τους, οι παρεούλες, οι γνωστοί, οι μέτεροι, τα ονόματα που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει για να περνάνε καλά αυτοί, να είναι από πάνω και να περνάνε καλά αυτοί από πάνω, τη θασέβοντας, χαλιναγωγώντας εμάς. Εμείς είμαστε το ζώο, το χαλινάρι. Και όταν τραβάει το χαλινάρι, σταματάμε. Και όταν αμολάει το χαλινάρι, τρέχουμε. Αμόλαγε ο Ανδρέας, ο πατέρας του χαλινάρι, καταναλώναμε, διαλύσαμε την οικονομία με αιτία αυτών που είχε το χαλινάρι. Τούτοι εδώ τραβήξαν το χαλινάρι,
φρενάραμε εμείς, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αυτή και πάλι να πάρουν καβάλα στο άλογο. Και το άλογο, το υποζύγιο, είμαστε εμείς. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Θα πηγαίνουμε φαντάρι, θα πηγαίνουμε, θα προλογούμαστε, θα κατηγορούμαστε, θα προσπαθούμε να αγωνιστούμε και θα μας κυνηγάνε και τότε, γιατί δεν πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί δεν πρέπει να πούμε την αλήθεια, γιατί δεν πρέπει να μαθευτούμε μερικά πράγματα. Θα κυνηγιόμαστε λοιπόν εμείς για τις εκπομπές μας και αυτά που δηλώνουμε. Θα κυνηγούνται τα βιβλία μας όταν γράφουν τις αλήθειες και δεν τα προωθούν. Θα προωθούν τα δικά τους βιβλία, το δικό τους ανθρώπων. Δεν κυκλοφόρησε βιβλίο τώρα. Ποιος το Δωμάζος νομίζω. Μνήμες λέει του Δωμάζου και πώς έκανε τις τρίπλες. Διαφήμιση κάθε μέρα. Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για το βιβλίο αυτό. Αν ήταν ένα δικό μου βιβλίο, δικό σας βιβλίο, θα το προσβάλλανε έτσι. Όχι. Μόνο είναι της παρέας. Είναι κανένας υπουργός, κανένας υφυπουργός, κανένας βουλευτής, κανένας πρώην υπουργός, κανένας γνωστός του κόμματος εκεί πέρα της παρέας. Προωθήστε τον, βγάλτε τον, δικός μας είναι. Εμείς είμαστε η παρέα μας. Εμείς θα φερόμαστε, εμείς θα περνάμε καλά. Ο λαός 10 χρόνια στην κατήφια. Στη δυστυχία και από το κακό στο χειρότερο. Και θα συνεχίζει, θα συνεχίζεται το παραμύθι της Χαλιμάς. Και θα συνεχίζει ο κάθε προκαθήμενος να μας το εξιστορεί. Η κάθε Χαλιμά. Ότι είμαι αισιόδοξος, ότι όλα θα πάνε καλά. Πιάστε και δέστε το Success Story, πιο όπως το έλεγε ο Σαμαράς, δεν έλεγε. Τούτο ζώντε λέει, είμαι ενθουσιασμένος και θα έρθει τσουνάμι από επιτυχίες. Από επιτυχίες σε επιτυχία το πάνε. Για τον εαυτό τους. Για την καλοπέρασή τους. Για να, είναι μεγάλη, να νιώθουν μεγάλοι, είναι αρρωστημένο πράγμα αυτό. Τίποτα καλύτερο για το λαό, είδατε, για τους νέους ανθρώπους, για τη διανόηση, για τους συγγραφείς, για τους εργαζόμενους, για τους επιστήμονες, για τους παλιούς επιστήμονες, για τους νέους επιστήμονες. Είδατε τίποτα. Ποιοι παίρνουν διακρίσεις. Ποιους πάει ο πρωθυπουργός ετούτους και επισκέπτει ή τους καλεί σπίτι του. Τους ποδοσφαιριστές και τους μπασκετμπολίστες. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Του είδε να κάνει ο Σαμαράς, δεν έχει φωνάξει σπίτι του ο Παρακαπούμπο, όπως το λένε. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα πώς πλάθεται η κατάπτωση, η παρακμή. Ότι η δεκατάνση αυτή είναι κατασκευασμένη. Θα ανεβαίνουν οι ανάξιοι, θα κυβερνάνε οι τύρανοι και οι παραμυθατζίδες, θα υπνοτίζεται ο κόσμος, θα σκύβει το κεφάλι και θα χαμηλώνει όλο και περισσότερο. Και μαζί με αυτόν τον κόσμο θα χαμηλώνει και η πατρίδα. Μέχρι να τη σβήσουν. Εκεί το πάνε. Εκεί το πάνε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά μέσα από τα πράγματα ότι είναι έτσι. Πράττουν το ανήθικο, το άδικο, το παράλογο, το παράνομο, όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ. Υπάρχουν στοιχεία ότι όπου χρειάζεται ευαισθησία, νομιμότητα ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν ισχύει παρά μόνο για μεταξύ τους, για αυτούς. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή τα πνεύματα, τα υπερήφανα, τα ανεξάρτητα, τα ελεύθερα, τα οποία διακηρύσουν κάποιες αλήθειες, επικίνδυνες για αυτούς, είναι κυνηγημένοι. Και έχουν παρασύρει, μάλλον υπάρχει φόβος να παρασύρουν, το τελευταίο θεμέλιο της δημοκρατίας και της κοινωνίας, που είναι πραγματικά κολόνα, τη δικαιοσύνη. Όπου και αυτή, τη μία την πετάνε από εδώ, την άλλη την πετάνε από εκεί, την άλλη την επηρεάζουν, την άλλη έχουν τους τρόπους τους και πραγματικά το μόνο θεμέλιο, το μόνο στίγμα αξιών που υπάρχει και που είναι η δικαιοσύνη, σαν μόνη και έρημη που είναι, κινδυνεύει και αυτή να διαφθαρεί ή να ρηγήσει, εν πάση περιπτώσει, από τις τάσεις και τις καταστάσεις όλων αυτών των παραμυθατζίδων όπου συνεχίζουν τη δαρτική τους, τη δαρτική της Χαλιμάς, για να κερδίζουν χρόνο, αυτό κάνει η Χαλιμά. Να κερδίζουν χρόνο αυτοί, όσο πιο πολλά ψέματα και πιο πολλά παραμύθια να λένε, να τραβάει ο χρόνος, και ωραία τραβάει ο χρόνος για αυτούς, άσχημα για μας, δεν πάει παραπέρα το πράγμα, αλλά υπάρχει και κίνδυνος από την πολλή ύπνωση να μην ξυπνήσουμε ποτέ, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό πρέπει, αλλιώς πώς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, κάτι να κάνουμε, κάπως να αντιδράσουμε, να δούμε μερικά πράγματα που δεν τα βλέπουμε, γιατί αν δούμε, αν αρχίσουμε να βλέπουμε, θα αρχίσουμε και να αντιστεκόμαστε. Και όταν αρχίσουμε να αντιστεκόμαστε, θα αλλάξουν τα πράγματα, όχι βία, όπως θα ήθελαν κάποιοι να λένε ότι μπορεί να γίνει, ακραίοι, αλλά με την σύνεσή μας,
η οποία θα προέρθει από τη γνώση μας. Μια γνώση της πραγματικότητας που δεν την έχουμε τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει με πολύ ισχυρούς και πολύ καλούς καραγκιόζηδες οι οποίοι μας δουλεύουν. Γι' αυτό και τους ονόμασα όλους αυτούς τους παραμυθατζίδες Χαλιμά, γιατί ακριβώς είναι η πιο επικίνδυνη ύπνωση αυτή. Το να σε παραμυθιάζουν συνέχεια και να μην σε αφήνουν να σκεφτείς και έχουν πλέον όλα τα μέσα δικά τους για να σε παραμυθιάζουν. Κεφάλαια, μηντιάρχες και πολιτική εξουσία είναι οι τρεις δυνάμεις, το δυνάμεις εντός εισαγωγικών, που έχουν εξοντώσει την πραγματική δύναμη που είναι η δύναμη του ελληνικού λαού. Θα σας σκεφτούμε αυτά για να βρούμε τρόπο επικοινωνίας και άλλος πώς και να τα ξαναπούμε αυτά, να τα αναπτύξουμε άλλη μια φορά, μπας και φρενάρουμε στην κατηφορά. Ευχαριστώ, γεια σας.